του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ισχύει του Πνεύματος του Παναγίου ημάς ελέησον, Παρασκευή και νόσον παντίον, σε ζητές ελευθέρωσον. Κία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σώσοντες πρεσβείες σου, Παρασκευή Πανακύρατε, πάντα σημάς τους εανυμνούντας και φήμος γεραίροντας. Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γεννούμι πολύ αυθέ, τότε θλιμμένο προστάτη σύντονος και εκπαθών και κινδύνων ρίσε, τες ευχές σου και θλίψεων. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εξελού πανάχραντε, νόσον δεινών με και θλίψεως τον αφιδός καταπιεζόντων των σανδούλων εκάστοτε. Έχει το οποίο έχει μια αρρώγραφη σημασία, κατά το οποίο λέει τρει αδερφάδε πούλησαν μια ελιά, φανταστείτε, μια ελιά, ένα δέντρο δηλαδή, για 60 γρόσια, την οποία είχαν τρίκα. Και αυτή την αγροπολισία την επικυρώνει ο ηγούμενο εδώ, σαν μπορεί να δει ο άνθρωπο. Σε μια άλλη περίπτωση, ο ηγούμενο καθόρισε στο θέρμο πώ θα αποδοθούν τα χωράφια του οι κάτοικοι του μέγα δέντρου και του ταξιάκι. Γιατί ουσιαστικά την εποχή εκείνη το θέρμο δεν υπήρχε καν σαν οικισμό. Το θέρμο βέβαια είχε στην αρχαιότητα σημαντικά, ήταν το τέλος της αρχαίας εντοικής πολιτείας, κάνει μια μικρή παρέκβαση που μπορεί να πει ότι το αρχαίο θέρμο και μετά το δεύτερο. Ήταν η υποτέλεσμα της αρχαίας εντοικής πολιτείας στο θέρμο, από τον 7ο μέχρι τον 3ο αιώνα μέχρι το 214 Χριστού, όταν καταστάθηκε το Φίλιππο τον 5ο του Μακεδόνα, και στην αυτή την εντοικής πολιτεία αναπτύχθηκαν σπουδαίοι θεσμοί πολιτιακοί. Πρώτα ο θεσμός της Ομοσπονδίας, που κατά τον γίνει συνομοσπονδίες ή ομοσπονδίες κατά τον γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας του κ. Παυλόπουλου, που μας μίλησε πολλές φορές εδώ επόμενο στο θέμα και παλιότερα και πέρυσι που έγινε τα γέλια του νέου μουσείου. Ήταν λοιπόν σημαντικός από μόνη την ομοσπονδία, δηλαδή στην αρχαιότητα, όπως θα ξέρετε εσείς οι περισσότεροι, κάθε πόλη ήταν κάθε καρεξάρτητο κράτος. Πολλές πόλεις κάνανε μια συνομοσπονδία για πολλούς η ομοσπονδία προακατών. Αυτή η ομοσπονδία των εντολικών πόλεων εδώ πέρα ονομάζονταν εντολική συμπολιτεία. Δεύτερος θεσμός, ο θεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Όταν στην Ευρώπη ήταν η κάτι σε μια άλλη κατάσταση, εδώ οι προγονείς μας ψήφισαν άμεσα για να βγάλουν τους αρχηγούς τους αρχηγούς, τον πρόεδρο, τον ταμεία και τον στρατηγό, που ήταν ο πρόεδρος των στρατηγών, που ήταν ο ανώτατος άρχοντας, ο ταμείας και ο γραμματείας της ομοσπονδίας. Έγινε αυτή άμεσα απευθείας, άμεσα δημοκρατία από τον λαό, που πολύ σπουδαία για αυτή καταλαβαίνετε, έθεσε πολύ σπουδαίο θεσμό. Και ένας άλλος θεσμός, τον οποίο ο κ. Καρίστας Γιάννης, συγγραφέας εδώ του θέμου, λέει ότι πρώτη φορά αναφέρεται επιγραφικά στην φαΐδη επιγραφικά στην ιστορία, είναι ο θεσμός κατά κάποιο τρόπο της αντίστοιχος με τον θεσμό του σημερινού γραμματεία των Ενώνων Εθνών. Δηλαδή όπου υπήρχε και τότε κάποια διέλευση, πόλεμο κλπ. Προσπαθούσαν να στείλουν ένα αντιπρόσωπο αψταλμένο για να μπορέσει να του συμβιβάσει. Δηλαδή ο θεσμός της διαιτησίας, το θυμήθηκα τον όρο, ο θεσμός της διαιτησίας, ο οποίος κατά τον Γιάννη Καρίτσα, πρώτη φορά εμφανίζεται επιγραφικά στην ιστορία. Εμφανίζεται εδώ στο θέλω και εδώ είμαστε στο θέλω. Διαιτησία, άμεση δημοκρατία και της ομοσπονδίας, σπουδαίοι θεσμοί. Ήταν λοιπόν σημαντική ανάπτυξη της ελληνικής πολιτείας, αλλά μετά το 214 Χριστού, όταν υπήρχε και τότε διενέξει ανάμεσα τις πόλεις, όπως η Νότια Αιτωλή, οι Μακεδόνες, οι Αχαιοί και αργότερα οι Ρωμαίοι που συμπέταξαν όλους, μεταξύ μας με το Ρώμα, υπήρχε η Διβόνια και αυτό έγραφε σε κατάληξη, όπως θα ξέρετε, το 167 μέλη στην τελευταία μάχη του Άκτιου, όπου η Ελλάδα επετάγει στον Οκτωβιανό, στον Αύγουστο Οκτωβιανό, και συμπετάγει γενικά τους Ρωμαίους. Και από τότε επανήκμασε το θέμα. Με μεγάλη παρακμή και μέχρι μπορώ να πω το 1830 και μετά, τα επανάσταση δηλαδή. Σε όλη αυτή τη διαδρομή των αιώνων, ενώ έκλεισαν τα γύρω χωριά, το Μεγαδέντρο παράδειγμα που ήταν η πατρίδα του Αγίου Κοσμάτου του Ετωλού, του Αγίου Ευγενείου του Ετωλού, Γεωργίου του Ετωλού, Αγάπη του Ετωλού και άλλων σπουδαίων ανδρών τη επίσκοπη κρατεία, του Ταξιάκη και άλλων εδώ με περίπου χωριών άλλων στα ορεινά, το θέμα ήταν
ήταν μουσικό τρόπο των κατοίκων του Μέγα Δέντρου και του Ταξιάρη. Και ο επόμενο κάμερο εδώ πέρα, πώ θα δώσουν τα χωράφια του, οι κάτοικοι του Μέγα, και πώ θα τρασπάνουν τα καθαρίζοντα τι προσκέ και το ταξί. Και ήταν αυτή την παρένθεση για το θέατρο, και ακόμα θα πάει στο μοναστήρι. Μια άλλη σημαντική μαρτυρία για το μοναστήρι είναι από τον λαογράφο Δημήτρη Λουκόπουλο, που λέει ότι που είναι διπλή, ότι η πρώτη λέει ότι από εδώ πέρασε ο Γάλλος περιηγητής που Κεβί και έχει γραφεί του μοναστηριού από το 1925, γιατί το 1926, όταν οι Τούρκοι που ειδικούσαν τον Μουσολόνι για να στήσουν την πολιορκία στην ευρύτερη περιοχή, Αβενίνο, Φέρνο κλπ. Είχαν καταστροφές κάνει. Τότε λέγεται πως καθάρισαν το μεγαλύτερο μέρος και το μοναστήρι εδώ. Αλλά ο Κεβί, ο οποίος ήταν πρόξενος, ήταν στην Αυλή του Αλιπασά και αργότερα πρόξενος στις Γαλλίες στην Πάτρα, ήταν πρόξενος στις Γαλλίες στην Πάτρα, λέγεται πως είχε περιγραφεί το μοναστηριού από το 1925, δηλαδή λίγο πριν αντισταθεί. Εγώ πιστεύω ότι το μοναστήρι το υπόλοιπο με κατατάχθηκε, αλλά ο ναός πρέπει κατά το μεγαλύτερο μέρος να σώθηκε, γιατί παράδειγμα το τέλο είναι του 18ου αιώνα, δηλαδή 1900 με 1800. Και η εικόνα του δρόμου στην άκρη έχει μια ένδειξη 1771, αλλά δεν είναι το 1925 που καθάρισε το υπόλοιπο μοναστήρι. 1771 λοιπόν. Τη εποχή αυτή είναι σε τρεις αυτές εικόνες και μάλιστα οι δύο έτσι βλέπετε ότι σε όλα τα μόνος που προκολλούνται έχουν το στέμμα. Έχουν στέμμα, ονομάζονται βασιλικές εικόνες. Και μάλιστα η ιδιαίτερη εικόνα της Παναγίας έχει μια ιδιογραφία, δεν ξέρω αν έχετε λάθος, έτσι το ότι σε όλες τις εικόνες της Παναγίας οι εικόνες και η Παναγία είναι βρέφο κρατούς, έτσι κατά το γνωστό ως βρέφος είναι εξ αριστερών ή εξ δεξιών. Αλλά αυτό δεν είναι πώς μετά το γνωστό του κρατάει, ως ενήλικα, ως αρχιερέα. Εντεδειγμένα τα άφια από τα αρχαιρετικά και την αρχαιρετική του μήτρα. Από ό,τι έμαθα, και στη Θεσσαλία υπάρχει μια αντίστοιχη εικόνα στα μετέωρα κάπου. Θυμάστε να υπάρχει αυτή η εικόνα, Ρώμα το Αμάντον. Ρώμα το Αμάντον. Είναι από τον Ακάθος το ύμνο αυτή η φράση, Ρώμα το Αμάντον. Και είναι η μόνη φράση της Θεσσαλίας. Έτσι γράφει εκεί πέρα, εδώ στην ταινία που είναι πάνω από το θέμα της Παναγίας. Αυτές λοιπόν οι εικόνες λέγονται βασιλικές εικόνες και είναι της εποχής του 18ου αιώνα, 17-18, 1900-1800, είναι μεταβυζαντινές. Δεν είναι βυζαντινές, είναι μεταβυζαντινές της μεταβυζαντινής εποχής. Λοιπόν, αργότερα όμως τώρα, όταν αυτά γίνονται στην εποχή, ακόμα πριν την Επανάσταση, 1831 το μοναστήρι εδώ ήκμασε. Και η τελευταία υποδόμηση βέβαια του μοναστηριού της Εκκλησίας είναι 1831 Ιουνίου Α. 1η Ιουλίου 1831. Δηλαδή είχαμε γίνει η απελευθέρωση και υπήρξε το ελευθερωτικό κράτο. Μια άλλη μαρτυρία σπουδαία για τη σημασία του μοναστηριού έρχεται από το 1834 το 1927, όχι 1831, 27 Σεπτεμβρίου 1831, όταν ολοκληρώθηκε ο Καποδίστριας. Θα έχετε διαβάσει στο Ναύπια μέσα από την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Και τότε εδώ μαζεύτηκαν 60 αντιπρόσωποι από την όλη ορεινή περιοχή του Απόκουλου που λέγονταν η περιοχή τότε βορειοανατολικά του Αβενίου, με σκοπό να στείλουν συλληπιτήρια στην κυβέρνηση του Θάνατο του Κυβερνήτη και να εκλέξουν και δύο βουλευτές, δύο εκπροσώπους ελληνικών βουλευτών για την εθνοσυνέλευση του Άγγους, η οποία θα ακολουθούσε το θάνατο, μετά το θάνατο του Καποδίστρια, την τέταρτη εθνική συνέλευση του Άγγους. Δηλαδή από εδώ φύγανε δύο βουλευτές από το μοναστήρι. Που σημαίνει ότι ήταν πολύ σημαντικό για να δουν εδώ στα ξένη και μάλιστα σπουδαία την εποχή εκεί, δεν είχαν τότε αυτοκίνητα ακόμη πάμε μόνο και φεύγουμε έτσι. Έπρεπε να δούμε τα πόδια ή με τα ζώα, να μείνουν εδώ, να βάλουν, να φάνε. Δηλαδή μπορούσε το μοναστήρι να θέλει και εμείς 60 ξένων. Σε του μοναχού ή του εργαζόμενου πάνω από 80 άτομα. Εδώ οι παλιότερε θυμούνται ακόμη οι παππούδε μα, με ρίχνει των κελιών που ήταν εδώ στην δεξιά πλευρά που υπάρχει τώρα το καινούργιο από το Καρίνι, όπου ήταν διόρφα με πολλά δωμάτια και υπάρχει μπορούσε να φτιάξει και του μοναχού αλλά και ξένου. 50-60 άτομα ξένα στο μοναστήρι. Όμως με τον Όθωνα το μοναστήρι καταργήθηκε και 1934 και έμεινε μάλιστα ο τελευταίος ηγούμενος του πέρα λόγω του Βαρθολομαίου Σκουπέης, έγινε αργότερα και ηγούμενος στη Ριτιά, γιατί εκεί πήγαν οι μοναχοί. Και έμεινε τώρα ο ναός του πέρα της Πυραγικής Παρασκευής, έξανε τα κελιά και λοιπά, αργότερα λοιπόν, και έμεινε όμως εδώ σαν ενδοριακό ναό του χωριού της Μάνδρας. Τι συνέβη ιδιαίτερα εκεί, αλλά δεν πολλά πράγματα στον 19ο αιώνα, στον 20ο αιώνα. Αυτό το θαύμα αναφέρεται 1918, το θαύμα της απαλλαγής του θέρμου από την Κρήτη. Από την άλλη, στο 18 στην Ευρώπη, επέβησε μεγάλη επιδημία της πανηγυρικής γρήπης. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί.
μαθήματα στο διάρκεια του το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ήταν εύκολη η μετάδοση του ιού, ήταν περίθαλψη άδεια, τα εμβόλια και τα φάρμακα δεν υπήρχαν και είχαμε πάρα πολλά θύματα. Από το Σεπτέμβριο του 18 έφτασε και η δίκη στο τέλος. Καθημερινά στο τέλος πεθαίνανε 3-4-5 άνθρωποι, πέσει αυτή δεν. Κατά εβδομάδα καταλήγανε μια κομμόπληση που είχαμε 2.000 καλύπτωση, αλλά καθημερινά πεθαίνανε 4 άνθρωποι. Όπω μου έλεγαν οι παλιότεροι, ένα παπά και ένα ψάρι εκεί, μαζί με έναν δυο εκείνου, βάζοντα τον πεθαμένο, γρήγορα γρήγορα του Σταύρα, και την περιμέναμε μετά από λίγε ώρε, μετά από λίγε μέρε, και τη σειρά του ήταν κάτι πρώτο. Οι άνθρωποι ήταν αντιμετωπισμένοι, πεθαίναν πολύ, κάποιοι που είχαν δώσει τελική Παρασκευή, πήραν την εικόνα τη Παρασκευή, μια επικεφαλή του πατέρα Κωνσταντίνα Κωνσταντόπουλου, που έχουν τη φωτογραφία μέσα από τα φωταρίκια εκεί, κάνανε λιτανία παύλα προσευχή από εδώ από τη μάνα του Θεού με τα πόδια και έκλεισε το θανατικό σταμάτησε. Ο κύριος Θόδωρος Αγραφιώτης, ήταν τότε 18 χρονών, ήταν άνθρωπος. Εικόνα πέρασε κοντά στο σπίτι του. Λέει, μάνα του σήκω εδώ, δεν περνάει κοντά η εικόνα εδώ της Θείας Παρασκευής, σήκω να πεις το παράδειγμα, κάνεις εσύ το σταυρό σου. Δεν μπορώ, μάνα, δεν μπορώ. Ας σιγά σιγά αυτό το προσπάθησε. Και σιγά σιγά το μάνα ο Θόδωρος προσπάθησε και έφτασε μέσα το παράθυρο, έκανε προσευχή του και η πίστη του και οι πρεσβείες και οι συμπαθητές τον έσωσαν. Από τότε μετά, μεγάλος ο κύριος Θόδωρος έκανε οικογένεια, απέκτησε 7 χώρες που είναι όλες στη ζωή, δηλαδή είναι μεγάλη η ηλικία τώρα, έτσι με δώσουμε κανέναν δυο, τέσσερα που έπρεπε και όλος καιρό εδώ, και πέρασε σε ηλικία πάνω 50 χρονών. Η κυρία Μαρία η Φανή ήταν αυτή σχεδόν τη μοχά. Άξιο του χώρου που δεν ήταν γνώση, δεν κάνατε έξω εδώ, λέει. Α, δεν ξέρω, σα είπα, έχουμε σε Ιταλία, ήταν η δημότια που έπρεπε από τη μάνα. Σηκώστε με τη μία, δεν θα πρέπει να παραφέρω να φτάσω, λέει, να κάνω το σταυρό μου στο μία Παρασκευή. Πραγματικά συγχωρείτε την κυρία Μαρία. Άρα η πίστη και οι πρεσβείε και οι σπαρτιστέ του έφυγαν. Και έφυγαν αυτοί όταν είχαν το τάμα τη εδώ πέρα, και ίσω ήταν η πρώτη που ξεκίνησε από τι μαρτυρίε παλαιών, που ξεκίνησε το θαύμα αυτό που γιορτάζουμε, γιατί γιορτάζουμε το κάθε χρόνο τώρα εμεί, 20 Νοεμβρίου πίσω του χρόνου, θα γιορτάσουμε τα 100χρονα του θαύματο, έτσι, το 1918, τη απαραγή του τέρμα από την Κρήτη. Και η κυρία Μαρία Φαντή που έλεγε, παρεμπιπτόντω να πω ότι πέθανε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είδε τον πρώτο, είδε τον δεύτερο και πέθανε μετά από γερά πατέρα. Μετά ερχόμαστε στη γερμανική κατοχή. Οι Γερμανοί δεν είχαν βάσει το θέμα, είχαν βάσει το Αθήνα και από καιρό σε καιρό ανεβαίναν σε θέμα και σε γύρω περιοχές. Σε κάποια φάση ανεβαίνοντας προς το θέμα, τους κρύψαν εδώ οι αντάρτες εδώ στη μεριά κοντά και είχαν κάπως απόλυση οι Γερμανοί. Μετά ήρθαν με πολύ ισχυρότερες δυνάμεις στο θέμα και το θέμα το κάψε όλο σχερό. Το θέμα είναι ένα από τα πολλά φορά της παιδί μας που είναι καμένο του Γερμανού. Οι κάποιοι βέβαια ευτυχώς είχαν προλάβει και είχαν φύγει μόλις μπήκαν οι Γερμανοί για την Κυριακή κατά τα σπίτια. Εξαφανίστηκαν όμως μου έτσι που λέγανε πολλές φορές ακόμη και σήμερα που ζουν. Οι άνθρωποι που ξαφνίσαν την γύρω γωνιά, το μισό θέμα ήταν στα παιδευμένα εδώ στην Αγία Παρασκευή, μέσα στην εκκλησία, το τυράκι που ήταν απέναντι που υπήρχε ακόμη, μέσα στην Παρίσι εδώ, παρακάτω λίγο παρέξω στο δάσο, το μισό ήταν σαν το χαγιάδι που ήταν με τσίγκα, γιατί το τσίγκο εδώ πια είναι το θυμάσαι, έτσι με λίγο τσίγκα, με ίδια τσίγκα που ήταν έτσι, έτσι, έτσι να κρατάει μια για την βροχή. Εδώ ήταν οι άνθρωποι στα παιδευμένα, τα είχαν χαμένα όλα, χαμένα όλα, σπίτια χαμένα, γιατί πάω την μπροστά πάνω στα χέρια του, δεν σώσαν. Και ήταν εδώ στην εκκλησία, για να είναι για το θέμα, το κάψανε. Φτάσαμε στο χωριό, μάλλον φτάσαμε στο πάνω. Μπήκα στα σπίτια. Πρέπει να κάνει τη γιαγιά μου, μπήκε στο πίσω στο δικό μου, στο πατρικό σπίτι, που δεν είναι ακόμη και εδώ σήμερα. Δεν περάσαμε με τη γιαγιά μου, αλλά είδα μια φωτογραφία που ακούμε στον τοίχο. Είπαμε με κάποιο τρόπο που είναι αυτό, μήπω είναι παρτιζάνο σήμερα, δηλαδή μήπω είναι αντάρτη. Αντάρτη, όχι παρετή, Αμέρικα, Αμέρικα στην Αμερική δεν είναι ακόμη, και έτσι ήταν πραγματικά. Δεν περάσαμε τη γιαγιά μου, μπήκα λοιπόν, φύγα κάποια στιγμή και ήταν προ τα πόδια στην εκκλησία. Δεν είχαμε το διπλώμα έτσι. Μαξιδί και λοιπά, μονοπάτι ήταν. Όταν φτάσαμε λίγο παρακάτω εδώ που έχουμε τώρα την καμπάνα και στο αλόνι, παλιά δεν είχαμε σε ένα φουρνάρι έτσι ακούγεται στο χωριό και λοιπά, ξαφνικά οι Γερμανοί γύρισαν πίσω. Εδώ σα λέγανε το μισό δεν ήταν το πεδεμένο. Και είπα το δεύτερο μισό και ότι η Αγία Παρασκευή φόρτισε του Γερμανού και γύρισαν πίσω. Και πίσω είχαν ξαφνικά. Φτάσαμε μετά από 10% μέτρα, βέβαια δεν φαίνονταν ότι είχε πριν το μοναστήρι. Εσεί ψάχνετε που είναι το μοναστήρι, θα λέγατε, ήταν από πίσω, αλλά 10% μέτρα αυτά προχωρούσαν ακόμα και εδώ το βρίσκεται. Γύρισαν πίσω οι Γερμανοί, πολλοί του ανοιχτοί. Την άλλη μέρα οι Γερμανοί περάσανε και στο Μεγαδένδρο, όπου θα πάτε στο μετά, περάσανε και στο Ιακτόπουλο απέναντι, είδαν κίνηση από εκεί. Τι ωραίο, το μισό θέμα. Ρίξανε οβίδε με όρμου. Μια οβίδα έπεσε εδώ έξω από την εκκλησία και δεν έσκασε. Συνεχιστικά χτύπησε μόνο. Μια άλλη χτύπησε στη σκεπή του κελιού και δεν έσκασε. Μέσα στο κελί και μόνο τα παιδιά τη οικογένεια τη λιγά. Σπάθησε η γιαγιά του που έλεγε τώρα εδώ, μια εγγονή του. Θα την δείξει η γιαγιά να συμπάσει η γιαγιά με τη φούστα τα παιδιά, αλλά κάνω έτσι και λιγόμα, ότι η γιαγιά τα γλίτωνε με τα παιδιά και λοιπά. Δεν σκάσε και αυτή η πίεση. Έχετε δύο κόμπε που πέσανε εδώ, μία από τι 5 μέτρα την έκανε και σκάσε. Α κάνατε τι κόμπε, έτσι έχουμε πολλά δείγματα. Γιατί
Εδώ ήταν γύρω εδώ, ξέρω, και εκεί μέσα έξω και λοιπά. Ήταν πάρα πολύ. Αυτό ήταν το πάνελ, η Αγία Παρασκευή, το πάνελ του κόσμου τη. Το λέω και στον όμορφο τη Γερμανία. Πιάσανε την εποχή, πιάσανε ανθρώπου. Πιάσανε παράδειγμα 7 άντρε περίοδο, κάποιον ψαλίδα, αδελφό ή πατέρα του μαθητή μα, Γιάννη, του Μάγιου Ψαλίδα, είναι ψαλίδα, του έναν κούκο στο, επάνω στο τριμώνα, έναν Σύρο Χρήστο, τον παππού τη γυναίκα μου, και του εκτελέσανε 6 από αυτού στο τριμώνα, λίγο παραπάνω εκεί. Και μάλιστα ο έθνο λύτουσε, μια και ήταν έτσι, το έφερε ο λόγο, θα σα πω έτσι πώ διηγείται ο κύριο Νίκο Πότσερ τη σωτηρία του στα παιδιά του γυμνασίου. Θα έπρεπε λίγο να πεθάνει τώρα, με 10 χρόνια πεθάνω, με μεγάλη ηλικία από γεράματα. Ήταν ένα απόγευμα που διηγείται ο κύριο Νίκο και μα πήγε μια εκτέλεση στη Γερμανία. Ευτυχώ δεν μα είχαν την ένα χέρι, είχαν όμω και τα Γερμανία μπροστά, οι Γερμανοί πίσω με τα όπλα του όμω. Σκέφτηκαν μήπω μέχρι να κατεβάσουν τόπο οι Γερμανοί να απλήσουν και να μολύσουν, αν τρέξουν, που να γλιτώσουν. Το λέει στου άλλου. Πάμε να φύγουμε του δέντρου σε άλλου, σε 5-7 είμαστε όλοι μακαρίτε. Όπω προλάβει, όπω γλιτώσει. Οι άλλοι δεν είχαν το κουράγιο να στέλνουν αυτού στην εξυπόλυτη του. Γιατί περνώντα λίγο πριν στο χωριό εκεί είδε κάποιον, του πέταξε την παπούτσια. Και λέει, δεν μου χρειάζεται πλέον τόσο για το δυστημάτα μου. Δεν τον ακούσαν οι Κοριάνοι, είχαν το κουράγιο. Και ο Νίκο πραγματικά βάζει φτερά στα πόδια του, τα παλικά του 23 χρονών, και τρέχει, κάνει κάποια στιγμή ξεκόβει τη γραμμή των μεταθανάτων και καινούμενο και λίγο ο Φιωειδό, ο Βουδέμι, στο Σταθμό και το Δεκάκι, δηλαδή στην Ξάφη, να μην δίνει ευθύ στόχο, μπορούσε να πάρει κάποια μέτρα, να προχωρήσει και πράγματα όπω η υπολόγηση έγινε μέχρι να κατεβάσουν το όπλο για να γυρνά, να πείσουν να το ρίξουν, πήρε κάποια μέτρα. Αλλά το γυρίσει στην άλλη γραμμή λίγο παρακάτω. Θα το πιάνε, λέει, αλλά γιατί σε ένα τεράστιο άγμα που έκανε, εστραβούλησε το πόδι του. Ωραία, ευτυχώ λίγο παρακάτω, βγήκε στο δάσο, κρύφτηκε μέσα στο κουφάλαιο ενό δέντρου. Δεν άκουσε ούτε την αναπνοή του εκεί, την ανάσταση θα λέγαμε. Οι Γερμανοί μέσα στο δάσο το χάσανε και όπω το χάσανε δεν ψάξανε για, πολύ. Οι άλλοι μεταξύ επάνω του είχαν εκτελέσει αμέσω του άλλου, γιατί όπω μα έλεγε ένα κ. Λαγιόπουλο, ο οποίο είχε την ανυψότητα, κάποιον κατσόνι ονόματι, και του εξέλεξε αυτό με την άλλη μέρα μέσα στο πράγμα τη κόρη με το μετάδο, γιατί φαίνεται μόλι έφυγε ο κ. Νίκο Κώστα, που οι άλλοι μπορούσαν να του φύγουν διάκριτα, του εκτελέσαν αμέσω. Τέλο πάντων έτσι γλίτουσε ο κ. Νίκο Κώστα. Την άλλη μέρα βγαίνει την ψώα του, πήγε στο χωριό και ψωμί την ώρα και έτσι γλίτουσε από την δύσκολη την θέση κ. Νίκος Κότσαλος. Αυτά λοιπόν για, για τα θάματα της Παρασκευής. Δύο λόγια ακόμα έτσι για την Αγία Παρασκευή, θα το ματιών. Πάει να ακούσει έτσι και τις διάφορες εδώ εικόνες, τα δύο μάτια, συναντήσεις κλπ. Γιατί από το πρώτο θαύμα που έκανε, όταν τη συνέλαβε ο αυτοκράτορας Αντωνίνου, στις πρώτες από τα χρόνια της Χριστού, και την πίεζε να την πίστευε. Γιατί βάλε ένα κασάνι που έβραζε να έχουμε μια που είδε μετά όπω θα γυρίσουμε. Αλλά ενώ το μήμα αυτό ήταν σε θερμοκρασία πολύ ψηλή και έγινε, γιατί έβραζε και δεν βάλε τίποτα. Και δεν πίσω το κάτω, γιατί πράσι και δεν καίγεσαι. Μήπω είσαι καμιά μάγισσα, μήπω αυτό το μήμα δεν καίει καλά. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Και έβραζε ένα κάτω στο προσωπικό του. Και τη φλούθηκε. Και τότε θα κάτσε να την κάνει καλά, αυτό κάτσε να κάνει, γιατί αυτό είναι προσευχή. Τον έκανε καλά το αυτοκράτορα του Αντωνίου και την απελευθέρωσε με τότε, αλλά αργότερα άλλο έμπαρκο και σαν συνέδριο πάλι και ο άλλο έμπαρκο σε ληστήριο που σέντε εκεί πέρα, όπω στην αγιογραφία του, όπου την είχαν δεμένη σε ένα σπίτι και την γέννα με ένα βάρο σε όλο το σώμα, ή μετά την βάλανε στη φυλακή για 48 ώρε εδώ και την είχαν τακωμένη με μια τεράστια πλάκα με ένα τεράστιο βράχο, που εδώ ο αγιογράφο έχει την αγία πρασπή πάνω από το βράχο, έχει λόγο στην εκδήλωση που αναφέρει κάτι για το διαπεθάντα. Δεν έχουν πάει τίποτα, τελικά δώσανε εντολή στο Δήμιο, που σαν την άλλη στην αγιογραφία αυτή, θα τη πάρει το κεφάλι και έτσι πέρασε η Αγία τη Εκκλησία του Ναού. Και από τότε είναι θα σα βοηθώ και σε συντράμε σε ανθρώπου που έχουν πολύ με τα μάτια. Πρόσφατα λοιπόν εδώ πριν από μερικά χρόνια, με κάποια χρόνια, η κυρία Τιόντα από το Θεό. Είχε πρόβλημα με το μάτι τη, αποσκομμένο το μάτι τη κλπ. Πάει στο γιατρό στην Πάτρα, λέει ένα τεράστιο θέμα, δεν γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. Η κυρία Τιόντα όμω έχει δείξει για την Αγία Παρασκευή εδώ πέρα. Παρακάλεσε την διάφορα στιγμή, μιλάει για τα και για το τάμα τη πίτα του τάματο να έρθει να ράψει τα καρδίλια στην εκκλησία. Κάνε μια μέρα και το μάτι λέει εξαπλωμένη στο σπίτι τη, έσπασε το μάτι στο πέρα, πέρα από τα δύο λιγρά κλπ. Κάνε μετά με τι μέρε του γι' αυτό, αν δεν είναι ένα μάτι, είναι ένα ωραίο μάτι. Κάνε μετά με τι μέρε του γι' αυτό, κάνε μετά με τι μέρε του γι' αυτό, κάνε μετά με τι μέρε του γι' αυτό. Πήγε λοιπόν ο σπίτι, αλλά ξέχασε το τάμα τη όπω και μια φορά πολύ ξεχνάμε.
Και πάλι όταν μια μέρα έτσι από μέσα στο σπίτι στη μέρα, μισή, ναι, μάλιστα, έτσι ήταν στο χώρο μου, είναι μια κυρία μου από πριν, μια γυναίκα, και ήρθε το κοντά τη, λέει, εγώ σε έκανα, σου έκανα αυτό που μου ζήτησε. Μου μου ζήτησε, εσύ, δεν μου ζήτησε την υποσχεσία. Πήγαινε τώρα στην εκκλησία, θα ρίξε την μια πλευρά, τα καμπίνα να είναι ορμένα, αλλά είναι τα καμπίνα να είναι ορμένα. Ξεχαρίστε το τώρα. Σηκώνεται μέσα στο σπίτι, γιατί πα στο σπίτι, πρέπει να κουρίσει τα έδρε, και έχει πολλά αδέρφια και τι γνήσει κλπ. Τρέχει εδώ, δεν το συνηθίζει, το κατάλαβε το τι ήταν. Και αν το προσήκει, είναι εκεί, ένα από του πρόγραφου, η Σιωρή για Βασιλή. Και πράγμα μια που λέει, παιδί, ήταν αμέν, δεν ήταν αμέν. Άλλος βέβαια, έγινε το συμφίλησε. Έτσι, αγαπάει πολύ την Αγία Βασιλή. Για να τελειώσουμε με ένα άλλο ακόμη, πριν από 10 χρόνια του ήταν ο σκηνικός, ο οποίος δεν ήταν πολύ παρέκοντα στη Ρώμη. Και πάει στη Μακεδονία για να κυνηγήσει και αντιγούνε και λοιπά, γιατί μου έρθουν σαν καμόκοπα και πέρα στις τάμπες του κύρους, το χτύψει το μάτι κοκκίνησε, τον κουνούσε, έβλεπε καλά, πάρε λέει, μα μάτι, σκόταν φίλο, δεν πάρε στο μάτι, στην Αθήνα πάει, δεν μπορώ να κάνω. Φεύγει πολύ την Αθήνα. Τώρα όμως μέσα στα τέλη, εκεί πάλι με ένα μεγάλο που συνήθισε στις παρασυρίες, αν έχεις φεκτακούσει και λοιπά, ας παραγάλω να σου έκαιράτη, δεν έκανα το ψυχή που θέλει για παρασυρίες. Κατέβει λοιπόν, κατέβει κάπως από κάτω, δεν την πήγε στην εκκλησία, να σου πειράει, προσεγγίσει την Αγία Παρασκευή και διάβασα του ναό, δεν αντίθετα, το μάτι, αυτό ήταν πολύ καλά, δεν πεθάνω, δεν πεθάνω φόβο. Πήγα, δεν το πήγε στο σπίτι, δεν πήγε μετά στο ραντεβού, γιατί πάλι αλλά έγινε καλά η πίστη. Εύχομαι λοιπόν σε όλου μας, σε εσάς, σε εμάς όλους, να έχουμε όλη την προστασία και την αγάπη και την προστασία της Αγίας Παρασκευής. Να επιτρέψεις, αγαπητέ μου, εσύ μας προσθέτει. Να πω και ένα πράγμα, το οποίο γράφω τώρα και δεν είναι πολύ λυκό. Είναι το θάμον της ακρίβειας. Κάποιο χρόνο τώρα, το τελευταίο του 1900, κοντά στους 30, ναι, έπεσαν τόσες ακρίβειες που τα κάνανε όλα και ξεκίνησαν από εδώ μια Παρασκευή την Ιταλία και ένας έχω βρει μέχρι και πει έγραψε η ποιητεία που πήγε, την οποία έφυγε από τα μεγάλα πράγματα κόσμο. Και αυτό ήθελα να πω, έμεινε στο χωριό μου πάνω από την Ιταλία και πέφτανε η ακρίβεια για να πιθανόν στο ποτάμι όλα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να συγκινήσω τα ιστορά και να έχει μια προσφυγή πάρα πολύ σε πολιτική. Δεν σε πολιτική, μια φορά που έλεγα κάτι άλλο προς τα ιστορία, σημαίνω από την κύριο Λόγια, έτσι σύντομα. Ναι, πάρα πολύ. Να περάσουμε και να παρουσιάσουμε και λίγο και